τι που φάνε ρε καριόλε. Μάνος εδώ. Και να έρθει το βίντεό σας. Αυτό που αγαπάτε όλοι. Και εγώ καθόλου. Ήθελα να σας πω ένα τεράστιο συγγνώμη για αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Ίσως να είναι πολύ μικρό, δεν ξέρω βασικά πόσο θα μου βγει, αλλά είναι πολύ πιο λίγες οι προκλήσεις που έβαλα σε αυτό σε σχέση με άλλα. Όχι γιατί δεν θέλω, όχι γιατί βαριέμαι, απλά ο χρόνος μου είναι πάρα πολύ μικρός. Γαμάτο δεν είναι εκείνο. Και όπως έλεγα, ο χρόνος μου είναι πολύ μικρός για αυτήν την εβδομάδα, όχι για όλες. Οπότε δεν προλαβαίνω πολύ και έχω δηλαδή ένα διωράκι τώρα να κάτσω που είναι λίγο, πιστέψτε με, για να γυρίσω ένα βίντεο. Και πιστεύω ότι αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή είναι καλύτερο από το να μην έκανα τίποτα και αυτό το δίωρο να το χαραμούσα απλά έτσι αράζοντας. Και ευχαριστώ σε όσους το εκτιμήσετε αυτό. Anyway, πάμε στις προκλήσεις. Πάει ένα πορτοκάλι μαζί με τη φλούδα του. Πάμε να το κάνουμε. Οπα. Σε προκαλώ να βάλεις όσα περισσότερα μανταλάκια μπορείς στη φάτσα σου. Η μαλακία είναι ότι έψαχνα να βρω καμιά καινούργια συσκευασία με μανταλάκια αν έχουμε στο σπίτι. Και είχαμε μόνο αυτό εδώ πέρα, το οποίο έχει πολλά μανταλάκια μέσα, αλλά είναι μανταλάκια που χρησιμοποιεί η μάνα μου για να κρεμάει ρούχα και τέτοια. Και δεν παίζει να είναι και ότι πιο καθαρό υπάρχει στην κυριολεξία. Γιατί αυτά μένουν έξω στο μπαλκόνι. Let's do this! Αρχίζει και πονάει. Δεν ζω ασύμα. Έχω καρούμπα, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν φαίνεται. Αλλά δεν το νιώθω. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο! Προσπάθησε να σφιχτείς και να κλάσεις. Δεν παίζει να γίνει. Το θέμα είναι να θες να κλάσεις, όχι να σφιχτείς και να κλάσεις. Λοιπόν. Όχι ρε πούστη! Όχι ρε πούστη! Όχι ρε γαμώτο! Εντάξει τώρα στη λέμε την αλήθεια, αυτό ήταν ψέμα, εννοείται πως δεν πήγα τώρα. Ρε Γιώργο, δεν σου έχω πει να πατάς το καζανάκι γάμο το σπίτι σου! Σε προκαλώ να πάρεις τον μπουφάνι της μάνας σου και να πεις θα σε τεγκαμίσω την μπουφάνι αν έχεις δει το βίντεο. Εννοείται πως το έχω δει το βίντεο, αλλά για να γίνει αυτό θέλουμε μια ψυχολογία, θέλουμε έναν χαρακτήρα να βγει από μέσα μας. Η σπλαχνία πρέπει να γίνει ένας χαρακτήρας ρε. Να τι, ωραία μαλάκα, πάμε να το κάνουμε. Α, Γιώργο, για δες λίγο. Σου αρέσει αυτό το καινούργιο μου μπουφάν? Λοιπόν, Ζόμπι, τα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν. Έχεις πλέξει άσχημα. Θα σε γραμμίσω την μπουφάν. Θα σε τη γραμμίσω την μπουφάν. Δεν θα σου την γραμμίσω την μπουφάν ρε καριόλε. Δεν είναι τέλειο το βίντεο, το έχεις δει και εσύ έτσι. Ειδικά σε εκείνο το σημείο που λέει τι γνώμησες φλό. Όχι, καλές την γνώμη, καλές την γνώμη. Σε προκαλώ να κάνεις κάμψεις και κάτω στο πάτωμα να έχεις γιαούρτι ακριβώς απέναντι από τη μάπα σου. Αν καταφέρεις να κάνεις 5, σηκώνεσαι χωρίς να πέσεις πάνω στο γιαούρτι.
Αλλιώς, άντε γεια! Άντε γεια! Πατσίδι, αγόρι μου, τι θα γίνει! Άλλοι έχουν φίλους και υποστηρίζουν ένας τον άλλον. Ναι, και υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και τέτοιοι στη ζωή. Αλλά ο Ατματζίδης, όπου βρει να με γαμίσει, θα με γαμίσει, ρε πούστη. Μα αυτό ακούστηκε λίγο λάθος. Δεν το εννοούσα έτσι. Τέλος πάντων, νομίζω. Πάμε να το κάνουμε. Έτσι κι αλλιώς θα τις κάνω τις πέντε. Είμαι εντελώς γαμάτος. Απολώνιος χοντρός είμαι. Εδώ το βλέπετε, έτσι. Δεν πιστεύω να μην το βλέπετε. Παναγία μου, δεν πιστεύω να μην το βλέπετε. Έβαλα αυτό για να μην γίνει σκατά το πάθωμα. Και πάμε. Ένα, δύο, τρία. Μαλάκα, δεν αντέχω. Μαλάκα. Ματσίδι, χαμίσε ρε μαλάκα. Πάνε στην Ελληνίδα μάνα ενώ κοιμάται και βάλε Λιστερίν στο στόμα της. Αυτό γάμισε. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, δεν έχω ακριβώς Λιστερίν. Αυτό για το στόμα δεν είναι. Κρύβομαι μάρκα, δεν κάνουμε εδώ τώρα διαφήμιση. Στοματικό διάλειμμα λέει. Είναι νομίζω το ίδιο πράγμα. Είναι αυτό, αυτό εδώ. Πάει μια κουταλιά πιπέρι. Το βλέπετε έτσι. Το βλέπετε. Λοιπόν, α, να μην λέτε κάποιοι, ξαναλέω, ότι δεν τα κάνω. Γιατί αν να τα κάνω και να μου λέτε ότι δεν τα κάνω, εγώ από το σπίτι μου. Δεν θέλω να το κάνω, ρε μαλάκα. Okay. Ζαλίζομαι από το πολύ πιπέρ. Χίλι σου μυρίζουν αλκοόλ. Μα δεν με νοιάζει. Σε προκαλώ αν τολμάς να πέσεις οριζόντια κάτω. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, έχω αυτή την κάμερα, έχω και μία κάτω με το που πέσω να δούμε, γιατί δεν μπορώ να πιάσω όλο το σώμα μου επειδή δεν είναι πολύ μεγάλο το δωμάτιό μου. Οπότε πάμε. Όχι ρε μαλάκα, θα πονέσει. Να σε καλά, φιλαράκι! Να σε... Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Πες μου τι είναι αυτό που... Το βλέπετε! Το βλέπετε! Σταματάω εδώ το βίντεο. Μαλάκα, δεν το πιστεύω. Αλήθεια στο...
Ελπίζω να σας άρεσε, συγγνώμη για... Συγγνώμη που κάποιος δεν έβαλα τις προκλήσεις. Έπρεπε να είναι μικρό το βίντεο αναγκαστικά για τον χρόνο μου. Πώς θα πάω έτσι στη σχολή, μα την Παναγία τώρα. Αν λοιπόν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα comment κάτω να μου πείτε αν θέλετε να κάνω κι άλλες προκλήσεις. Ξέρω ότι θα μου πείτε να κάνετε κι άλλο, αλλά αυτό δεν το ξέρει. Κάντε μια εγγραφή κάτω στο κανάλι αν θέλετε να συνεχίσω τα βίντεο, γιατί όσο πιο πολύ είμαστε τόσο πιο πολύ θέλω να κάνω βίντεο. Βρείτε με στο Facebook και στη σελίδα μου και στο προφίλ μου. Και φυσικά κάντε ένα share. Κάντε share!